first victims of Jane Moore, her killer. It was her son. He was sitting behind her without a seatbelt. Τα δύο σοκαριστικά βίντεο που μόλις είδατε είναι μερικά μόνο από τα βίντεο που παρουσίασε ο γνωστός οδηγός αγώνων αυτοκινήτου Αναστάσιος Μαρκουίζος, γνωστότερος με το όνομα Ιαβέρης, που ήταν ο κεντρικός ομιλητής στην έναρξη της 10ης έκθεσης τροχέας που θα διαρκέσει έως τις 16 Οκτωβρίου στην Κατερίνη. Ο ορμητικός και χυμαρόδης λόγος του συνάρπασε τους μαθητές και τους εκπροσώπους των τοπικών αρχών που βρέθηκαν στο συνεδριακό κέντρο του Δήμου Κατερίνης για να παρακολουθήσουν την ομιλία του με αντικείμενο, τι άλλο, τα τραγικά αποτελέσματα της κακής οδηγικής συμπεριφοράς. Στην Ελλάδα γίνεται μια γενοκτονία καθημερινά, όπου οι αριθμοί των θυμάτων φτάνουν σε επίπεδο, σε τριπλάσιο ή τετραπλάσιο αριθμό από αυτούς που είχαμε σε πολέμους. Να σας πω απλώς ότι μέσα σε 100 χρόνια στον προηγούμενο αιώνα, στους δύο παγκόσμιους εμφύλιους, στη μικρασιατική καταστροφή, στις αποστολές στην Κύπρο, στην Κορέα, οπουδήποτε συνολικά, χάσαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των μαχών, σε 100 χρόνια, με όπλα, τα τάγκ, τα πολυβόλα, τα αεροπλάνα, τα υποβρύχια, σε 100 χρόνια, χάσαν τη ζωή τους 75.000 άνθρωποι, κατά τη διάρκεια των μαχών, 75.000 άνθρωποι, όταν στο μισό χρονικό διάστημα, σε 50 χρόνια, δηλαδή στα τελευταία 50 χρόνια, μόπλωτο αυτοκίνητο, άδεια οπλοφορίας, το δίπλωμα που το παίρνουμε χρηματίζοντας και με βασικά δάχτυλο σκανδάλι την ηλικιότητα, έχουμε χάσει σε 50 χρόνια 120.000 ανθρώπους, 300.000 τετραπληγικούς και παραπληγικούς και 2 εκατομμύρια τραυματίες. Όπου αυτό, για να το ολοκληρώσω, ότι από τους 120.000 νεκρούς και τους 300.000 ανάπηρους, το 90% είναι ηλικίες κάτω από 35. Που είναι ηλικίες που κάνουν παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα. Που είναι ηλικίες που θα έχουν σε ένα αποτέλεσμα, καθώς φεύγουν από τη ζωή και καθώς δεν θα κάνουν παιδιά και εγγόνια και δισέγγονα, θα φτάσουμε στο 2050 με μαθηματική ακρίβεια και θα μας λείπουν 2,5 εκατομμύρια. 2,5 εκατομμύρια Ελληνόπουλα που δεν θα έχουν υπάρξει επειδή οι γονείς τους δεν γίνανε ποτέ γονείς τους. Αν αυτό δεν το καταλαβαίνει το σύστημα, δεν το καταλαβαίνει η πολιτεία, δεν το καταλαβαίνουν οι κυβερνήσεις, δεν το καταλαβαίνουν τα κόμματα, δεν το καταλαβαίνουν οι πολίτες που επιλέγουν τα κόμματα και δεν το καταλαβαίνει κανένας, τότε πραγματικά είμαστε ανόητοι. Και ανόητος είναι ποιος? Όποιος δεν έχει το νου του στα πιο πολύτιμα, σημαντικά, μοναδικά, ανεκτήμητα και μονάκριβα. Κι άλλο τους κυρίους μεγάλους που είναι εδώ, να μου πούνε ποια είναι τα πιο μοναδικά, ανεκτήμητα και σημαντικά που έχουν, ποιος θα μου λέει ότι δεν είναι τα παιδιά του? Ποιος νοιάζεται για τα παιδιά του? Δηλαδή, αν ρωτάγανε κάποιος από τους κυρίους που είναι εδώ, χωρίς να περάσει από το μυαλό του και χωρίς να έχει ευαισθητοποιηθεί, τι θεωρεί πιο σημαντικό στην πράξη, όχι τι θεωρεί, στην ερώτηση θα πάρω την απάντηση, αλλά με τις πράξεις του τι ονομάζει πιο σημαντικό? Να τον πάρουν ένα τηλέφωνο και του πούνε ότι έχασε τη δουλειά του ή ότι έχασε το παιδί του? Αν το πεις έτσι, θα τρελαθεί. Κι όμως κάθε μέρα κάνει ακριβώς αυτό που οδηγεί το παιδί του σε χαμό και προσπαθεί να διασφαλίσει το τη τσέπη. Εξάλλου αυτό το κάνει και η πολιτεία. Και η πολιτεία ενισχύει, με βάση το κώδικα του κυκλοφορία, με το οποίο διαφωνώ πλήρως, όσο αφορά τη τιμή, την αξία των ανθρώπων βάσει των χρημάτων. Δηλαδή δεν μπορείς να ονομάζεις τον άνθρωπο και να δίνεις αξία σε χρήματα. Η 10η έκθεση τροχέας διοργανώνεται από το Τμήμα Τροχέας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κατερίνης και από τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Κατερίνης. Η έκθεση τροχέας που εγκαινιάζουμε σήμερα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτου ηλικίας, οδηγούς και πεζούς, ώστε όλοι μαζί να συμβάλλουμε στην οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος με λιγότερα τροχαία ατυχήματα. Η βελτίωση της οδικής ασφάλειας και κυκλοφορίας
δεν εντάσσεται απλά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά αποτελεί εθνικό στόχο για το σεβασμό της ίδιας της ζωής, των χρηστών του οδικού δικτύου και των οικογενειών τους, που συχνά καταστρέφονται μετά από ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Στη φετινή έκθεση δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα απευθυνόμενη σε όλους, κυρίως όμως στα παιδιά, στην ελπίδα μας στους μελλοντικούς οδηγούς. Η οδική ασφάλεια είναι ένα ζήτημα τόσο σοβαρό που πρέπει να βρίσκεται σε πρώτη προτεραιότητα και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως εθνικό. Ο χαρακτηρισμός αυτός δεν πρέπει να θεωρηθεί υπερβολικός, καθώς εάν συγκρίνουμε τον αριθμό θυμάτων από τροχαία ατυχήματα σε σχέση με αυτόν του ιού της νέας γρίπης, για τον οποίο τόση πολλή συζήτηση γίνεται καθημερινά, θα διαπιστώσουμε ότι λόγω της ασθένειας από την ημέρα που παρουσιάστηκε το πρώτο κρούσμα έχουν χάσει τη ζωή τους 3 άτομα, ενώ λόγω των τροχαίων ατυχημάτων χάνουν τη ζωή τους 4 άτομα κάθε 24 ώρο. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση δεν πρέπει να μείνουμε άπραγοι. Οφείλουμε όλοι να αλλάξουμε νοοτροπία και να αποκτήσουμε οδική συνείδηση. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει πρώτα να αντιληφθούμε και να παραδεχτούμε τα λάθη που κάνουμε σαν οδηγοί, επιβάτες ή πεζοί, και να μην θεωρούμε πως εμείς δεν φταίμε ποτέ και πως για όλα φταίνουν οι άλλοι. Στη χώρα μας γίνονται όλο και μεγαλύτερες προσπάθειες για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων με τη συμμετοχή πολιτών, τα αποτελέσματα των οποίων άρχισαν σιγά σιγά να φαίνονται. Σε κάθε περίπτωση πάντως θα πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους ότι τα τροχαία ατυχήματα είναι ένα πρόβλημα που λύνεται μόνο με τη συνεργασία οδηγού και πολιτείας. Η έκθεση τροχέας λειτουργεί από τις 9.30 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Ήδη έχουν προγραμματιστεί διαλέξεις, ειδικά διαμορφωμένες για μαθητές λυκείου, γυμνασίου και δημοτικού, ενώ στο χώρο διεξαγωγής της έκθεσης υπάρχει πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, προκειμένου να κατανοήσουν πλήρως τα παιδιά τους κινδύνους στους δρόμους.